Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε βασιλεύ ουράνια. Παράκληπτε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημών και καθάρισον ημάς από πάσης πλήθος. Και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος Θάνατος ελέησίν ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Θάνατος ελέησίν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός, λέει μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρία, σε λέει σύνε μας, Κύριε Λάση Μάρτης ημών. Δέσποτα συγχώρησον εμείς σήμερα, Άγιε Βίσκη ψυχές στην ημών. Έννοι και το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, σύνες, αγιαστήτω το όνομά σου. Φέτο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως την ουρά και πετύχει στον άρτον ημών, τον οποίο σου δώσει μην σήμερα, και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς άφηγε με τις φωλές ημών, μη συνέγγιση ημάς περασμών, αλλά ρίσι ημάς από το πονηρού. Άμην. Σώσον, Κύριε, τον όσο και πρόκειται στην κληρονομία σου. Η καζή βασιλεύση κατά βαρβάρων δρόμο και το σοφιλά του διάσταυρου σου πολιτεύμα. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι, ο εξαιθήσε το σταυρό οικουσίω στην υπονία μου στην κοινή πολιτεία. Σε εκτερμό σου δώρε και χριστέω τε έφραν τη δυνάμει σου. Σπεστέ βασιλεί, λιμονίκα χορηγό εμφυ κατ' πολεμίου. Συμμαχή είναι και έχει εν συνόφρονη σα ήτη το τρόπιο. Κινεί και άγιν σε όλα στον αιώνα να μην. Πρόσταση η αφοβερά και κατέσχεν, μη πάρει τη σαγαθή. Θα συγκεκρίσει μου πάνε με τη Θεοτόκη. Στήριξε με Ορθοδόξων πολιτεία σώση και λήψα βασιλεύει και χορήγει αυτή τη ώρα νόθη την νίκη. Διότι έτσι και στο τιμόνι ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Πως Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να πέμπουμε. Του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην ένα νόμο και κύριε λόγιος ο Πάτε. Δόξα και Αγία και Ζώπιο και Διαιρέτο Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Άμην δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγες εν ανθρώπης σε δοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγες εν ανθρώπης σε δοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και πήγες εν ανθρώπης σε δοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να κυλεί την αίσθησή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να κυλεί την αίσθησή σου. Κύριε τι πληθύνθε σε θρυβοντέ με. Πολλοί είπαν στην τρύπη με. Πολλοί έχουν στην ψυχή μου πέσει στο σιδέα αυτό το Θεό. Σι δε κύριε αντιλήπτω δούμε δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προ κύριο και έκλεισε επίκουσε με ξόρο σου αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνο εξηγέρθη. Το κύριο αντίληψε τρέμου. Που φοβηθήσαμε μεριά των λαού των κύκλων σου πεθυμένων. Γράψτε τα κύριε σου, με ο Θεό μου, ότι σε υπάδεξε πάντω εκτρέμοντα με μάτι όσου δόντε αμαρτωλών συνέτριψα. Του κύριου εσύ τρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκεί με έθνη και ύπνο σε εξηγέρθη με το κύριο σου αντελήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου λέξη με, μη δέτη οργή σου παιδεύση με. Ό,τι τα βέλη σου υπάγεσαν και ψήραξε με μια τη χείρα σου. Ο Κάρι την ίδια σε αρκεί προσώπου τη οργή σου. Που κοέστην ορνέ της ωστέης μου από προσώπου των αματιών μου, ότι αν ομοίου πήραν την κεφαλή μου σε φόρτη εμβάρυβεται σε επί με, προσώπησαν και σάπησαν μαρπές μου προσώπου της αφροσύνης μου, τα λοιπόρσε κατ' εκάφιν ως τέλος όντρι μέσα και τροπάζουν πορευόμενοι, ότι υψώοι με πλήσεις ελπιγμάτων και κοέστην ίες αρκή μου, κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα ωριών στους πράγμους της καρδίας μου, Κύριε, να δει σου πάση επιθυμία μου και στην αγωμό μου από σου καπεκρύβει. Καρδί με τα ράκτη κατέρπε με σχίση μου και το φω των αυθόρμων μου και αυτό κρέστε με θυμό. Φίλη μου και πίση μου, συναντίε μου, ίγκε συγκέστη, συγκιστά μου, ακρόθυν έστησαν και ξεβιάζονται οι ζητούντε ψυχή μου και ζητούν στα κακά μήλα, αλλά τη σωματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε σηκωφό σου, κουκουκουκουκ και στου άλλου, που κάνει εγώ το στόμα αυτών. Και γενόμενος άνθρωπος, ο κακούν και ο καέχνων της στόματε αυτού λιγμούς. Ό,τι είπε εσύ, Κύριε, είπε εσύ, εσείς ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου. Ό,τι είπον μη ποτέ υποχαρώσει με εχθροί μου. Και εν τόσο αληθινή υπόδοση μου, επί με μεγαλημόνησαν. Ό,τι εγώ εις μάστιγα σε έτοιμος και αλγιδόν μου, επί όμως είστε παντός. Ό,τι την ανομία μου, εγώ να αγκυρώ και με μια σπέση σε μαρτύρες μου.
Δέχτη μου ζώση και κρατέοντα περιμέ και απευθύνσα μίσον της μη αδίκως. Ή ανταποδιδόντες μη κακά αντιεγαθόν διεγάλων και καταδίκων αγαθσίνην. Μη εγκαταλείψη με Κύριε ο Θεός με αποστήσε επί μου. Πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψη με Κύριε ο Θεός μου με αποστήσε επί μου. Πρόσχε στη βοήθεια μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Υψεσέ η ψυχή μου, σαπρό τη άρξη μου, ανοιγή μου και ανοιγή μου και αβάθου και ανίδρο. Ούτω εν του Άγιο Όφηση το ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσεν το έλαιο σου, υπέρ ζωά στα χείλη μου, πενέσου εσύ. Ούτω ευλογήσεν τη ζωή μου και το ρώμα τη όρθα χείρα μου. Ω εξτέωτη και ποιότη συμπληστή ψυχή μου. Και χίλια γαλλιά σου συνέστη το στόμα μου. Είμαι μόλιμπον στο τρομήνι με τι όρθε μελέτη εσύ. Ότι έγινε βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγου σου αγαλιάσουμε. Πολύ την ψυχή μου πίσω σου με δεν τραβεί το δεξιά σου. Αυτή δε σμάτενη ζήτησε την ψυχή μου. Συλλέψαντε στην κατώτατα τη γη. Παρότι στι χείρε σοφέ μέρε σου απέκουν έσυντε. Δε βασιλεύσε εμφράνθη στην πετωθή απενεθή. Στε πάσο μνήον εν αυτό. Ότι είναι φράγιο στη μαλλόν τον άδικα. Εν τη όρθιση μελέτων σε σέ, ούτε γίνει βοηθό μου και τη σκέπη του τρίγου σου αγαλιάσουμε. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σου με δε αντιλάβετε δε κολλήθη ψυχή μου πίσω μου δε αντιλάβετε δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έξι όλος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έξι όλος των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σε τουρίες μέρες και έκραξη και νεκρήν αντίσουν. Σε θέα το απειών σου προσευχή μου, κλείνω το όσο στον δέησή μου. Ότι πλήστη κακούνη ψυχή μου και ζωή μου το άδεγγισε. Προσυλλογίστη μετά τον καταπινόντων συλλάκων εγίνθη σε άνθρωπος. Αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέμδουσαν τάφων ο καμίστης. Έτη και αυτή ξηρός οπόστησαν. Έθιν τόμε ελάκω το τάτο σκοτεινή σχεσιά θανάτων. Και με πιστεύει ο θυμό σου, η πάνω με το ρίσμο σε πήγε, με. Εμάκρυσε γνωστού με πήμε, δεν το με πέρεγε με αυτή. Παρέδωθεν ξυπουρευόμενη αυτό, μη μου στενή σαν αποπτωχία. Και έκαραξα μπροστά, κύριε, όλη την ημέρα δεν πέθασε μπροστά τα σχήρια μου. Μη τη νεκρή πίεση στα μάσια, η ιατρία να στήσει τη θυμολογία σου εντέσαι. Μη διηγήσει τη στεδότα αυτοαλιό σου και την αλήθειά σου εντιαπολία. Μη γνωστήσετε το θρησκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου γη πληρισμένη. Εγώ προσία Κύριε και έκραξη την πρωί προσευχή μου προφθάσει. Εν ατή Κύριε από την ψυχή μου αποστρέψει το πρόσωπό σου βήμα. Το χώζε με εγώ και εν κόπης εκνιότητός μου ψωθίζεται ταπεινώθηση σε πορήθην. Πη με δίευτον οι οργίες σου οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσά με όσοι υδρώνει την ημέρα περιέσκουν με άμα. Μάκρυνα σε πενοφύνα και πλησίαν τη γνωστό μου ποτελεπορία. Κύριε ο Θεό, σε τρει μέρε και έγραψε για νεκτή εναντίον σου. Σε θέα των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το όσο στην δέηση μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και με πειράθουν πάσοντα που δώσε αυτόν. Τον ευελατεύοντα πάσα νομίζω, τον αιώμενο πάστα νόσου σου. Το λίτρο μου και φθορά τη ζωή σου, το στεφανώντα εν ελέγχει και κρυμμή, τον επιπλέον άγαθε στην επιθυμία σου. Ανακοινιστήσει το όσα ή το ενιγότη σου. Η όλη μου σύνα σου, ο κύριο, η κρίμα πα τη δικουμένη, εγνώρισε το σιδό σου αυτό, το δημόσι, η σύση δε η θελήματα αυτό. Εκτήρμο και λέει μόνο ο κύριο Μακρόθυμο και πολύ έλειο, ο κλειστέρο οργιστή, τη ουδέη των ιόρμηνη, που κατά σαν ομοίηση μου ελπίσε μην. Που δέκατε σε μαρτήσει με τα πέδου και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ρόνου που δεν σγεί σε κρατέωση, κύριο το έλεο σου αυτό, του φοβωμένου σου αυτών. Καθώ να πέχουν έναν ανατολικό πολιτισμό, ναι, μάκρυν εφημότη ανομίσιμο. Καθώ εκτήρη πατρίο σου εκτήρηση, κύριο το φοβωμένου σου αυτών, ότι αυτό έγνω το πλάσμα ημών. Εμνίστη ότι ουχούσε με άνθρωπο σε συγχώρου σε μέρη αυτού. Όσοι άνθρωποι του αγρού του εξανθίσει, ό,τι πνεύμα δεν ήθελε αυτό και υπάρξει, και καπεγνώστε έτην το τόπο αυτόν. Το δέλειο του κυρίου από το Ιόνο και έω το Ιόνο, έπειτα σφοβμένου αυτόν.
και η δικαίωση είναι αυτοποιησιών σου, φυλάσσου την τέτοιχην αυτού και με μνημένους εντολών αυτοποιήσει αυτάς. Κύριος εν τον ανώτιμος των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντοτε σπόζιν, ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή, οι δυνατοί σχεπιούνται στον λόγον αυτού, το ακούσφωνε στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτοποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Εν παντήτω σπουδίσαι αυτού, λόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντήτω σπουδίσαι αυτού, λόγη ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εισάγου τη προσευχή μου, νότι στην δύση μου τελευταία εισάγου στην δικαιοσύνη σου. Και μη σε έρθει κρίση μετά το δούλου σου. Ότι ο δικαιώτη σε τον οποίο σου πάζω. Και καταδείξω εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση γίνεται η ζωή μου. Κάθισε με σκοτεινή σου στην εκκλησία μου και κεντίασε επί με το πνεύμα μου. Ενε μη ταράκτη καρδία μου. Μην είσαι μέλλον αρχαίο, έμεινε τη εν πάση αλήθεια στην επίμαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέδωσε προ τα σχήρα μου ψυχή μου ω Γιάννη Δρόσιν. Τα κοίησα ακολουθώ μου και κήρυξε επί το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το πρόσωπό σου επί μου και μη σε καταβαίνω στην σλάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λέω στην επίση ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε Οδόνη, που λέξαν που ξέρετε ψυχή μου. Ξέρω με την θρόνο, Κύριε, που είστε κατεφευγόν. Δίταξον με το πηγαίνει τη θέλημά σου, τη εσύ, ή ο Θεός μου. Πνεύμα σου το αγαθό, του γη σημαίνει ευθεία. Έρνει και το όνομα του σου, Κύριε, ζήσει με. Έρνει τη δικαιοσύνη σου, εξάξει, εκθλίψει ω την ψυχή μου. Και έρνει το λε, ξελοθρέψει ο εχθρό μου. Και απολύ πάντα στο στρίγοντα ψυχή μου, ότι εγώ δολού σου είμαι. Σ' ακούσον μου και είναι δικαιοσύνη σου και μισέ τη κρίση μετά το δούλου σου. Σ' ακούσον μου και είναι δικαιοσύνη σου και μισέ τη κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό οδηγεί τη μεν υγεία ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και η πνεύμα την καινή και έχει σε όλο τον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σε ο Θεό. Ελπίση μου, Κύριε, δόξαση. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ρέησον. Πέρα της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ρέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ρέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ρέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου του Τιμίου Πρεσβυτέριου της Χριστοδιακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πιστικών των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορών των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ληστείνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού όσων ελέησουν και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη Συγχάρητη. Κύριε Ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθέλου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων ημών εύσαντε σε αυτού και αλήθω και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε. Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκια ή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Θυμολογήσει το Κύριο ότι αγαθασότη στον αιώνα το έλεος αυτό. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κύριου ημίν άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Ωρα, Κύριε Γιάννη, ταυτικές τη θαύμας την οφθαλμής ημών. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν. Και ήσταν το Μαρία εν το τάφο ζητούσαν το άκραντο σου σώμα.
Εσκύλευσα στον Άντι, μη πειραστή συμπαυτού. Υπήντησα στην Παρθένο, δωρούμενο στην ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε, δόξα Σοι. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Νήμην δικαίουμε τεν κομείον, Σοι δε αρχέσι η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Ανεδείκτης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσε κατηξιώτης των κηρυτώμενων. Όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου και παρέχοντα ημίν το μεγά έλεος. Λύτια ηγείς της αιώνας των αιώνων, αμήν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, που γαριενήτων ως η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευβεβαίου του Λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φώτισας δόξα Σοι. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίου μνημονεύσαν εσύ αυτούς και αλλήλους και πάνσαν την ζωήν ημών, Χριστό του Θεού παραθώμεθα, ότι σών το κράτος και σου έστερη βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν του τάφου ανεωμένου του αδού αδειρωμένου, η Μαρία ευώα προς τους και κρυμμένους Αποστόλους, εξέλθετε η του αμπελώνος εργάτε, κηρύξατε τον της Αναστάσεως λόγων. Ανέστη ο Κύριος παρέχον τον κόσμο το μεγά έλεος. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Standing by your sepulcher was Mary Magdalene, our Lord, and she was weeping loudly, and mistaking you for the garden, as she said to you, Where have you laid him who is everlasting life? Where have you hidden him who sits enthroned upon the cherubim? Out of fear, those who guarded him became like dead men. Either give my Lord to me or cry aloud along with me. You were among the dead and raised the dead. Glory to you. Επιφανέντο σου εν Ιορδάνη σωτήρ και βαπτιστέντο σου υπό προδρόμου Χριστέ, ηγαπημένος Υιός εμαρτυρήθης, όθεν και συνάναρχος το Πατρί πεφανέρωσε, Πνεύμα δε το Άγιον επίσε καταιγίνετο. Ενώ και φωτιστέν δεσβόμεν, δόξα Θεό το έντριάδι. Life was placed in the tomb and as it was placed on the stone, the soldiers were guarding Christ like a sleeping king. The Lord struck his enemies and stunned them, and he woke and rose. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι. Προϊστορείο Ιωνάς των τάφων σου και ερμηνεύει Σημεών την έγερση την εν Θεούν αθάνατε Κύριε. Κατέβεις γανός η νεκρός εν το τάφο όλοι σας αδούτας φύλας. Ανέστης δε ανεφοράς ως δεσπότης του κόσμου η σωτηρία. Χριστέ ο Θεός ημών, φωτίσας τους εν σκότη. Ήλκια ηγές της αιώνας των αιώνων, αμήν. Jordan River, tell us, do, what did you see and were amazed? I saw naked him whom none can see and shuddered in fear. And how was I not to shudder at him and be frightened? The angels, when they saw him, also shuddered in awe. And heaven was astonished, and astounded was earth.
The sea recoiled along with all things, both visible and invisible, for Christ appeared in the river Jordan to sanctify the waters. Ευλογήτως, Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορώνσε, ενεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελώντα, και συνε αυτόν τον αδάμε γύραντα, και εξάδου πάντα σε ελευθερώσαντα. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, και τα μοίρα συμπάθος της δάκρυσιν ομαθητή εκυρνάται, ο ασταύτουν εν το τάφο άγγελος προσεφέγγιτο της μεροφόρης. Είδατε εμείς τον τάφο και είσαι όσο την γαρίξανεστη του μνήματος. Blessed are you, O Lord, teach me your judgments. Very early in the morning, the myrrh-bearing women were hastening to your tomb lamenting. But the angel appeared to them and uttered, the time for lamentation has ended, weep no more. Go announce the resurrection to the apostles. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μεροφόρη γυναίκες με τα μοίρα ερθούσε προς το μνήμα σου. Σώτηρε νυχούντο, αγγέλων τρανός προς αυτάς δεγουμένου, τι με τα νεκρών το ζώντα λογίσεστε. Ο Θεός γαρέξανεστη του μνήματος. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We bow down in worship to the Father and His Son, and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence. And we cry aloud with the seraphim, Holy, holy, holy are you, O Lord. Νιν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζώδω την τίκουσα, έλετρος ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας. Χαρμόνι δε την Εύα, αντιλήπης παρέσχης, πρέψαντα ζωής ήθινε προς τα αυτήν δε. Ο εξούς αρκωθείς, Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου Δεϊθώ. Κύριε ελέησον. Λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας. Περαγία Θεοτόκου και σώσον ημάς. Μεταπάντων Αγίου μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσιν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δόξαστε σου η Βασιλεία. Και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το εκουσίου και ζωοποιός ο θανάτου Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας, ως Θεός ενήξες ημίν τον τύλε παράδεισον και αναστάς εκ των νεκρών ερήσω εκθοράς την ζωήν ημών. Εν το ουρανό το σου φθαρμούς μου έρω προσελόγε, ειν τυρών με να ζώσει. Have mercy on us who are the object of contempt, O Logos, and make us your useful vessels. Σαββατικείο και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίο Πνεύματι, πανσωστική αιτία, η τίνη τούτων καταξία πνεύση, ταχύ εξαίρετον της γης πτέρη, αύξητα ατιάνω. If the Lord had not been with us, none of us could have withstood a single battle with the foe. Those who are victorious are herefrom exalted. Της οδούς είναι αυτό, μη μου ληφθεί το η ψυχή, ως τρουθείον λόγε, ημί πως μέλλον των εχθρών ληστείνε,
φιλαμαρτήμων υπάρχων. Δόξα Πατρί Κύριο και Άγιο Πνεύματι. But now and ever into the ages of ages. Amen. In the Holy Spirit, deification is possible for all. With pleasure, understanding, peace, and blessing, he has the same energies as the Father and the Logos. Υπεπιθώντες επί Κύριον εχθρείς φοβεροί και πάση θαυμαστική ανωγαρωρώσει. Having you as helper, the inheritance of the righteous, do not stretch out their hands in lawlessness, O Saviour. Στον Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιο Πνεύματι το κράτος επί πάντων. Ο Περαιάνος στρατηγέ προσκυνούσι συν πάση πνοή των κάτων. O Lord, raise up your power and come for our salvation. Εξεγείρον την δυναστεία σου και ήρθε το σώμα ημάς. Ο ποιμένων των Ισραήλ προέσχες, Κύριε, εξεγείρον τη δυναστεία σου και ήρθε εις το σώσε ημάς. Ως εν υπήρω πεζεύσας ο Ισραήλ, ένα βυσό ίχνεση των διώκτην Φαραώ, καθορών ποντούμενων Θεών, επί νίκιον οδυνευόασομε. Glory to your holy resurrection, O Lord, by stretching out your divine hands upon the cross. O good Savior Jesus Christ, you have filled the whole wide world with your Father's good pleasure, and so we all sing a song of victory to you, O Lord. Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε. Φόβος Υιός θεραπαίνεις, η τελευτή προστακτής απρόσηση των δεσπότη τη ζωής. Δι' αυτής βραβεύονται ημίν, ατελεύτη των ζωήν και την Ανάσταση. Most Holy Theotokos, save us. Virgin, accepting your Maker into yourself, when incomprehensibly he so willed and took on flesh. From your womb, without the seed of man, you indeed became the Lady of creation all. Πειθού ανεκάλυψε πειθμένα και διαξηράς οικείους έλκη, εν αυτό κατακαλύψας αντιπάλους ο κρατέος, εν πολέμης Κύριος ότι δεν δόξαστε. Glory to you, our God, glory to you, the Lord, the King of the ages. When you corrupted Adam in the streams of the Jordan, he shattered the heads of the dragons hidden there, for he has been glorified. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Πυρίδης Θεοτήντος αείλος, αρχαηλική νυμφιεσμένος, η Ιορδάνου περιβάλλεται τον άμα, ως αρκωθείς εκ Παρθένου Κύριος, ότι δε δόξαστε. Glory to you, our God, glory to you, the Lord who purges out the filth of men, was cleansed in the Jordan for the sake of his own will. He made himself like them, while yet remaining what he was. He enlightens those in darkness, for he has been glorified. Baptista του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, βαπτιζόμενον των παθών μου κλείδων, οι πρόδρομε τες πρεσβείες σου φθάσας διάσωσον, απανθίας γαραυτός γέγονας δοχείων σεπτών και καθαρότατων, Κύριο άνωθεν εκβρέφος ανακείμενος. Baptist of Christ, intercede for us. O blessed John, the angel who stands in the presence of God, joyfully announce the birth of you, the peer of angels who would become the Lord's forerunner and friend. To Zacharias, your venerable father, as he served as a priest. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Κύριος γέγονας του Παναγίου Πνεύματος, ετικυλίας εις Μητρός ενδον φερόμενος, και σκυρτήματι τερπνόντων της Παρθένειας καρπών, χαίρον εμήνυσας και προσεκίνησας προπήτα πραντσεβάσμιε. Both now and ever and to the ages of ages. Amen. O pure and all blameless virgin, the sacred temple of virginity,
Who conceived God the Logos in your womb, by your intercession, save us who run to you and pray to you, and deliver us from attacks and danger. Ουκέστηναγιος οσύ Κύριε ο Θεός μου, ο ύψωσας το κέρας των πίστων σου αγαθέ, και στερεώσας ημάς εν τη πέτρα της ομολογίας σου. Glory to your holy resurrection, O Lord. Creation saw as God was hung on a cross in the body, and in fear it began to fall apart. But it was held firmly in the mighty hand of the Savior who for us was crucified. Δόξα τη Αγία Αναστάσει σου, Κύριε. Θανάτω, θάνατο λυθείς, κείτε δηλαίως άπλους, τη ζωής γαρμή φαίνον, την εν Θεόν προσβολήν. Νεκρούτε ο ισχυρός και δωρείτε πάση η Ανάστασης. Μες τόλοι Θεοτόκο, save us. You supernaturally conceived in your womb and gave birth to God, a pure one, preserving your virginity throughout. The wonder of your divine childbirth transcends nature's conventions all. Ισχύν ο δίδος της βασίλες ημών Κύριος και κέρας Χριστόν αυτού ύψον παρθένου αποτίγνεται μολύδε προς το βάπτισμα. Διό πιστοί βοήσομενου και στην Άγιος ως ο Θεός ημών και ου και στη δίκαιος πλην σου Κύριε. Glory to you, our God, glory to you. Rejoice today, O Church of Christ, before you were barren and sadly childless. Now through water and the Spirit's sons have been brought to you, and they cry aloud in faith, none is holy as our God, and none is righteous but you, O Lord. Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι. Στη ρεύουσα πριν εκτινωμένη δεινώσιμερον, εφραίνου Χριστού η Εκκλησία, δίδατος και πνεύματος, η γαρσή γεγέννητε εν πίστη ανακράζοντες, ου και στην Άγιος ως ο Θεός ημών, και ου και στη δίκαιος πλην σου Κύριε. Glory to you, my God, glory to you. The forerunner cries out in the wilderness, prepare the way of Christ, make straight the pathways for our God, and cry aloud in faith, none is holy as our God, and none is righteous but you, O Lord. Βαπτιστά του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, στηρώσεως το όνεινος διαλύσας, επέγνωστης παρθένου των θείων τόκων, σκητήσας αγαλώμενος εν κοιλία, μήτρος πανέφημε αγγέλων, σύσκηνε του Κυρίου πρόδρομε μίστα της χάριτος. Baptist of Christ, intercede for us, a prophet who were preferred above all. You came before the Lord and prepared his ways, for you were the Lamb shining on all, and in the water you revealed him to be the effulgence of the Father's glory when he appeared in a body. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Ανέτειλας ως όρθρος δικαιοσύνης των ήλιων μηνύων της ενδοσκότη, εις πάντων σωτηρίας σιγαρεγένου κήρυξ και πρόδρομος και πάσιν έλεγε στο Χριστό προσέθετε πίστη και σώζεστε. Both now and ever and to the ages of ages, amen. O Mother of God, you received inexpressible joy and without sin you conceived the Master who was calling back to himself the entire earth. We shout to him, no one is holy except for you, O Lord. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας του Χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθόμεθα. Συ Κύριε. Ότι σύ ο Θεός ημών και σύ τη δόξαν ένα πέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
ζωοχική παλάμη Αμήν. Της Τεθνεώτας. Αμήν. Αμήν. Η ζωοχαρκική παλάμη του Στεθνεώτας εκ των ζωοφυρών και ευθυμνώνων ο ζωοδότης Αναστάσας άπαντας Χριστός ο Θεός την Ανάσταση ευραβεύευσε το βλοντίο φυράγματι υπάρχει γάρ πάντων σωτήρ Αναστάσης του και ζωή και Θεός του παντός των σταυρών σου και την ταφήν σου ζωοδότα ανυμνούμενη πιστή και προσκυνούμεν ότι τον άδειν έδισας αθάνατε, ως Θεός παντοδύναμος και νεκρούς συνενέστησας και πύλας του άδου συνέτριψας και κράτος του θανάτου καθήλες ως Θεός, διό οι γηγενείς δοξολογούμεν και πόθο και αναστάσαντα τον καθελώντα εχθρού του κράτους του πανόλους και πάντας αναστήσαντα τους επισήπ επιθώτας και κόσμων λυτρωσαμένων εκ των βελών του ο Θεός και ως μόνος δυνατόν εκ της πλάνης του εχθρού λυτρωσαμένων ημάς όθεν ανυμνούμεν ευσεβώς την Ανάστασή Σου διείς έσωσες εμάς ο Θεός του παντός. Ο Μέγαν Σιετός προς ποτάμι αρήθρα που έρχεται σαρκή βαπτιστήν εθελήσας προς όνο Θείος πρόδρομος εκδαμβούμενος έλεγε πως βαπτίσω σε ρηπον μη έχοντα όλος πως εκτείνω μου την δεξιάν επικάραν ην τρέμει τα σύμπαντα. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit, both now and ever and in the ages of ages. Amen. Our incomprehensible God voluntarily came down to earth, and He became incarnate for us, and He was well pleased to do. And He who is our illumination accepted to be baptized at that time. The forerunner said to Him, O Savior, I dare not touch your head, for I see that you are incomprehensible. O Lord, glory to you, O Logos, for you order all things for our benefit. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπερθενού Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Συγχαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ τη δόξα να πέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η σωματική σου παρουσία δε δικό σου Ιορδάνης τρόμο υπεστρέφετο, την πνευματική δε λειτουργία νεκληρών ο Ιωάννης φόβου επιστέλετο, τον αγγέλων ετάξεις εξεπλήτοντον, ορώσεις εν ρήθρι σαρκή βαπτιζόμενον και πάντες ή εν το σκότι κατηβάζοντο, αρινούντες σε τον φανέντα και φωτίσαντα τα πάντα. Και τα φωτίσαντα τα πάντα. Το τυφλοθέντια δάμενε δεμ εφάνι ήλιος εν Βιθλεέμ και ίνιξεν αυτού τα σκόρας, από πλήνας αυτάς Ιορδάνου της είδαση το μεμελανωμένο και συνεσκοτισμένο φως ανέτειλεν άσβεστον, που κέστη αυτόν νίξ, αλλά πάντα ημέρα, το προς πρωί-πρωί, διο αυτόν εγεννήθη δειλινών, γάρε κρύβει ως γέγραπτε, έφρεν αυγήν, εγύρουσαν αυτόν, ο προς εσπέραν πεσόν, απειλάγη του γνώφου και έφτασε προς όθρον τον φανέντα, και φωτίσαντα τα πάντα. Και φωτίσαντα τα πάντα. Τη εβδόμη του αυτού μηνός η σύναξη του Αγίου Ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου συνέδραμε δε και η της παντίμου και Αγίας αυτού χειρός προς την βασιλεύουσαν μετένεξης. Ο Άγιος Νέος Ιερομάρτης Ρωμανός ο Λακεδαίμων εκόμης διμηνίτσης εν Βυζαντίου μαρτυρίσας ξηφιτελεούτε. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αθανασίου του εξ Αταλίας, μεν όντως εν Σμήνη δε μαρτυρήσαντος εν ειρήνη ξηφιτελεούτε.
Τες του σου προδρόμου πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. On January the 7th is the synaxis in honor of the holy and glorious prophet, forerunner and baptist John. Coinciding with this was the transfer of his all precious and holy hand to Constantinople. The holy new hieromarch of Romanos of Lacedaemonia from the town of Dimenitsi witnessed in Byzantium and died by the sword. We also commemorate the holy Nearmarch of Athanasios, who was from Attalia but witnessed in Smyrna. By the intercessions of your forerunner, O Christ our God, have mercy on us and save us. Amen. Στίβην θαλάσσις κυματουμένων σάλων, Ήπειρον αυτής Ισραήλ δε δειγμένων, μέλας δε πόντος τριστάτας Αιγυπτίων, έκρυψεν άρδιν υδατος τρότος τάφος, Ρώμη κράτεα δεξιάς του δεσπότου. Όσοι παλαιών εκλεγλήμε θαυρόχων, πορών λεών των συντεθλασμένων μήλας, αγκαλιόμε και πλατινόμεν στόμα, λόγο πλέκοντες εκ λόγων μελωδία, ότο προς ημάς είδετε δωρημάτων. Πυρσό καθαρθής μυστικής θεωρίας, υμνών προφήτης την βρόντων καινουργίαν, ρίγνησε γύρι πνεύματι χρωτουμένη, σάρκος συνυμφένουσαν αρή του λόγου, ο των δυναστών τα κράτη συνετρίβει. Εκθρούζω φόδους και βεβορβορωμένου, ιον καθάρση πνεύματος λελουμένη, νέαν προσορμίστη μεν απλανή τρίβων, άγους αναπρόσιτον εις τιμηδίαν, μόνης προσιτήν εις Θεός κατηλάγει. Ημέρ τον εξεύνησε συν πάνων βίων, ήχο πατήρων γαστρός εξηρέξατο, νεφίσιν ούτω συμφύης γόνος πέλων, φωταύγος εξόνους εν άνθρωπον γένους, λόγος τεμουζών και βρωτός προμηθεία. Έφλεξε ρήθρο των δρακόντων τα σκάρας, ο της καμίνου την μετάρσιον φλόγα, νέους φέρουσαν ευσεβείς κατευνάσας, την δισκάθεκτον άχλην εξ αμαρτίας, όλην πλήνην δε τη δρόσο του πνεύματος. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, ελευθέρα με νυκτήσεις γνωρίζετε, είδε φωτός η πριν εσκοτισμένη, μόνος στενάζει τους σκότους ο προστάτης, νυν ευλογήτος συντόνος των αιτιών, η πριν τάλαινα, τον εν Θεόν πανγκληρία. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπάβει και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων. Ενεσάτω πνοή πάσα των Κύριων. Και υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομαι του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Ε,
Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Ως ισοψία στην ημέρα εκείνη τιμιά των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστει στο μέσον και λέγει αυτή η ειρήνη μην. Και τούτο είπον έδειξεν αυτή τα σχήρας και την πλευράν αυτού εχάρισαν ουν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων, είπεν ουν αυτής ο Ιησούς πάλιν ειρήνη μην. Καθώς απέσταλκέ με ο πατήρ καγώ πέμπο ημάς, και τούτο είπον εν εφύσισεν και λέγει αυτής, λάβετε πνεύμα Άγιον άτινον αφήτητες αμαρτίες αφίεντε αυτής, άτινον κρατείτε και κράτηντε. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα ο λεγόμενος δίδυμος, που κίν με ταυτόν ότε ήλθεν ο Ιησούς, έλεγον ουν αυτόν οι άλλοι μαθητέ εωράκαμεν τον Κύριο. Ο δε είπεν αυτής, εάν μη είδον εν τες χαιρεσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω το δάκτυλόν μου εις τον τύπον των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, μη πιστεύσω. Και μεθ' ημέρες οκτώ πάλιν εις ανέσον οι μαθητέ αυτού, και Θωμάς με ταυτόν έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστει στο μέσον και είπεν, ειρήνη μη. Ήτα λέγει το Θωμά, φέρε το δάκτυλό σου όδε και είδε τα σχήρας μου και φέρε την χείραν σου και βάλει στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπεν αυτόν, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Λέγει αυτό Ιησούς ότι ωρακάς με παπίστευκας, μακάρι μη δόντες και πιστεύσαντες. Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού. Αοκέστη και γραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς έστειν ο Χριστός ο Υιός του Θεού. Και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε. Το όνομα τι αυτό. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other, we call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross, joy has come to the whole world. Ever blessing the Lord, let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου, και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώνυμα μου. Επιπλήον πλήνων με από της ανομίας μου, και από της αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντό. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίσαμ, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστε σε. Δόγαν εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσας μη. Γραμτής με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου
και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψω. Καρδίαν καθαράν τίσον εν εμί ο Θεός, και πνεύμα εφθές εγγέλισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης άπε μου. Απόδος μη την αγανίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεση σου. Εσύ, α, το Θεό, πνεύμα συνδετριμένο, καρδία συνδετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, που έχω εξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου της Υιόν και οικοδομηθήκοντα τύχη Ιερουσαλήμ. Ότε ευδοκίσεις της Υιόν δικαιοσύνης, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν, επί το θυσιαστήριον σου Μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέστης Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεήμων ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελεώσουν και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και μέγα έλεο. Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε το κόσμο σου, ελέη και εκτριμής ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάν στα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ού και την σύναξην αυτού εορτάζομεν. Των Αγίων Ενδόξων Πανεμφήμων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, και πάντων των Αγίων Αποστόλων, των Εναγείς Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών.
των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρωνας και Στρατιλάτου και Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλας, Βαρβάρας, Αναστασίας, Εκατερίνης, Κυριακής, Φωτεινής, Μαρίνης, Παρασκευής και Ειρήνης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων σου των Αγίων οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου, και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. 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 Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου αιώμεθου ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αϊν, και εις τους αιώνας των αιώνων. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης θυμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνων ψυχή μου την τιμιωτέραν των άνω στρατευμάτων απορρυπάσα δώσα εφημίν προσαξία ηλικίαν δένους και υπερκοσμίως ύμνην σε Θεοτόκε όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γαρτών πορθών είδα στον εθεόν ημών σίγαν χριστιανών η προστάτης σε μεγαλύνομε. And my soul magnify the Lord who has come to the Jordan to be baptized in the Spirit, O David, come be present and sing to those being illumined, now approach to God in faith and be illumined. Adam, who was fallen, cried aloud, being a poor man, and truly the Lord heard him, and therefore he has come in the streams of the Jordan, he renewed him, the corrupted one. Μεγαλύνων ψυχή μου, τον υποφροδρόμου, το βαπτίσμα λαβώντα, ο Ισαΐας, που σαστέ και καθάτητε πάσχη, σας πονηρίας εναντία φέλεστε Κυρίου, οι διψώντες, οι δωρεπίζων φορεύεστε, πρανηγανίδων και νοπίων Χριστός, εις προστρέχουσιν αυτό εν πίστη, και προς ζωή την αγύρων βαπτίζει πνεύματι. Oh, my soul, magnify the one to whom the voice of the Father bore witness. By the grace and the seal, let us believe as preserve ourselves. For as the Hebrews once escaped destruction, when the lintel had been bloodied, likewise this baptismal labor of regeneration will be a passing over and exodus for us, where we shall see the Trinity's never-setting light. Baptistatu Christu presbeve iperimon, et is erimias in prodromos phoni, ton logo dignis in somaticos imin epidimisandam, και παρόντα περί χαρός βαπτίζειν ευτρεπίζεται, πόντας ψυχάς καθαίροντα της αμαρτίας διαπίστεως. Baptist of Christ, intercede for us.
Grace and Lord, clearly from virtue, holy John as intermediate, in that you seal the law and inaugurate grace, and the word honor you himself above the other prophets all. You now surpass things visible, all venerable forerunner. O Sapatrike, Ioike, Aio Pneumati, Jesus Omatis, Epamilon Zoine, Pedixamenos, Angelices Corias, Inefrenetem, και το θρόνο παρεστήκος, το του δεσπότου αγάλατεν, της επιμούσιν άφεσιν και σωτηρίαν εξετούμενος. Both now and ever and to the ages of ages, amen. Exceeding compassion, the Savior and Redeemer of the universe becomes a man and accepts to be born in the flesh. In his love for the human race, since by nature he is humane, he came forth from your virgin womb, O blessed maiden who gave birth to God. Μεγάλην ψυχή μου την λυτρώσαμενην, είμαστε της καθαράς. Ο τον υπέρνουν του τόκου σου θαυμάτων, νύμφη Πανάγνε, μητέρε ευλογημένη, δυστυχόντες παντέλου σωτηρίας, επαξίων προτούμενων, ως ευεργέτη, δώρον φέροντες, ύμνον ευχαριστία. Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας μεταπάντων των Αγίων ημών ημάς. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Της ένωση πάσα δυνάμεις των ουρανών και συ τη δόξα να αναπέμπω συν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψώτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστί. Συγκεκλεισμένον δέσποτα, πανθυρονός εις ήλθες, τους Αποστόλους έπλησας, Πνεύματος Παναγίου, ειρηνικός εμφυσίσας, εις δεσμήν τέκελιν, τας αμαρτίας ειρικάς και ορτωμέθ ημέρας την συμπλευράν. Ορθώμα υπέδειξας και τας χείρας, με θουβόμεν Κύριος και Θεός υπάρχεις. The Master once referred to you as prophets and superior to all the prophets and greater
than all who were born to women. For all the prophets and the law announce the coming of the Christ. But you have seen him in the flesh, and more than all you were honored when you were St. John baptized here. Επεφάνειος οτι η χάρις η αλήθεια εν ρη Χριστού Ιορδάνου και τους εν σκότηκε σκία καθεύδοντες εφώτισε και γαρίλθε φάνη το φως το απρόσιτο. Πάσα νόη εν εσάτο τον Κύριο εν είτε τον Κύριο εν τον ουρανό εν είτε αυτόν εν της ψήψη αυτής κρίμα εγγραπτον δόξα αυτή έστε πάση τη σωσή εις αυτού ο Σταυρός σου Κύριε ζωή και Ανάστασης υπάρχει το λαό σου και επ' αυτό πεπιθώτες σε τον Αναστάντα Θεόν ημών υμνούμεν ελέησον ημάς. Praise God in his saints, praise him in the firmament of his power. Lord, your burial has opened paradise to the human race. And now that we have been set free from death and decay, we extol you, our God, has risen, have mercy on us. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, συν Πατρί και Πνεύματι Χριστόν ανυμνήσομεν τον Αναστάντα εκ νεκρών και προς Αυτόν εκπόμεν στη ζωή υπάρχεις ημών και Αναστάσεις ελέησον ημάς.
Praise him with the sound of trumpet, praise him with the harp and lyre. You rose within 3 days from the tomb, O Christ, as Holy Scriptures, also raising our progenitor with you. Now all mankind together forever glorifies you and extol your resurrection, O Lord. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, φως εκ φωτός ελάμψε το κόσμο. Χριστός ο Θεός ημών, ο επιφανής Θεός τούτων λαϊνός κινήσομεν. Praise him with resounding cymbals, praise him with triumphant cymbals. Let everything that breathes praise the Lord. How shall we, servants, worthily honor you, the Master, the Christ, for renewing us all in the θάλασσα είδε και φύγε, ο Ιορδάνης εστράφησταω πίσω. Σι εν Ιορδάνη βαπτίστης ως σωτήρι. Ρήθρα υγεία σας, η παλάμη του δόλου χειρόθετουμένος και τα πάθη του κόσμου ιωμένος, μέγα το μυστήριον της οικονομίας σου, φιλάνθρωπε Κύριε, δόξα. To you, O sea, that you fled, and to you, O Jordan, that you turned back. The true light has appeared and bestows illumination on us. Christ is baptized with us, even though he is above all purity, and thus he infuses sanctification into the water, which then becomes the purifying agent of our souls. What is seen belongs to earth, but what is understood transcends the heavens. By means of a bath comes salvation.
Supremely blessed, O Virgin Theotokos, for through him who from you became incarnate,
Hades has been captured, and Adam has been called back. The curse has been killed, and Eve has been freed. Death has been put to death, and we have been brought back to life. Therefore we extol him and cry out, O Christ, our God, you are blessed, for so was your good pleasure. Glory to you. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν, και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Γινούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σοι δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Άγιος, σοι μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε καστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη, αν αμαρτήτους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία, εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον διδαξόν με, του πείν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Πράτηνον το ελαιός σου της γίνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεομεθά υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού,
των ενωρητών επιτρόπων συνομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων αυτών Ιωάννου Ελένης Μαρίας, Σπυρίδων Μαριάνθης, Τέκνων Ιωάννου Γεωργίου, Ιωάννου Λεωνίδας, Ιωάννου Μισελ και Θεοδόρου, Ιωάννου Παύλου Γεωργίου, Τραγιανής Μαρίας, αδελφών και συγγενών Ιωάννου Καλής, Ιωάννας Νατάσης, Ραφαήλ Σταματίας, Ζωής Αλήσιας, Μιχαηλίας, Ραφαήλ αδελφών και συγγενών, των επιτελούντων την Αγία Νεορθήν ταύτην και προσφερόντων τα δωρά ταύτα, Υγείας, σωτηρίας και θείας βοηθείας υπέρ αυτών, είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν. Απόργης λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπερβήλου, ευμνήφου και ευδιάλεκτον γενέστε. Των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσον οργήν και νόσου. Την καθημόν κινουμένη και αρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς, έτι δόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δέησος ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενούμην δέσποτε επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύμα Σου τα σκεφαλάνσιμον του Κύριο κλείνομαι. Συ, Κύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Υπαρθενού Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίες του Τιμίου Επουρανίων Δυνάμενα Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που και την σύναξη νεαυτού νεορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Άγιου Ρήτου Εφόρου και Προστάτου της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσίου Παρθενού Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγάλου Μάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου το Λεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέηση ημών. Δόρισε μην την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου. Αποδίωξον εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και των κόσμων σου. Και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεότο και παρθέ. Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, που ευλογήσεις τους πέντε άρτους διερήμων και εξ αυτών πεντασχυλίους άνδρας κορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία την πολιτά αυτήν, εν της οίκιους των ορθαζόντων και εν του κόσμου σου άπαντην, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ, ή ο ευλογών και αγιάζων και τρέφοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός,
ημών και εσύ τη δόξαν εν απέμπομεν. Συ το ανάρχου σου πατρίν και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Λόγοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούς. Λόγοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούς. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεξιτούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονε, άσομεν το Αναστάντη εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ τον θανάτο των θάνατων, τον οίκωσε δοκέν ημίν και το μέγα έλεο. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. For the peace from above and the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For this holy house and those who enter with faith, reverence and fear of God, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. For our Archbishop Makarios, the honorable priest of the diaconate in Christ, and all the clergy and laity, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως και ενωρίας ταύτης, πάσης πόλεως, χώρας και των πιστικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For seasonable weather, the abundance of the fruits of the earth in peaceful times, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Υπερπλεών των οδηπόρων των οσούντων, καμνών των εχμαλώτων, και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For our deliverance from all affliction, anger, danger and distress, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της συγχάρητη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό
παραθώμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμήν και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου οίκου Ιακώβ, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Judah became his sanctuary through the intercessions of the Theotokos. Savior, save us. Η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Said to you, see that you fled, and to you, O Jordan, that you turned back. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have commemorating mercy. Our holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory. Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. I have loved because the Lord shall enter the voice of my supplication. Save us, O Son of God, who were baptized in the Jordan by John, as we chant to you, Alleluia. Ότι έκλεινε το ους αυτού εμή και εν τες ημέρες μου επικαλέσομε. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστής, ψάλλοντας η Αλληλούια. The pains of death surrounded me, the dangers of Hades found me. Save us, O Son of God, who were baptized in the Jordan by John, as we chant to you, Alleluia. Ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστής, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων, και καταδεξαμένος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου.
και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους. Και πάνσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε τον Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ουραγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν ήδη περιστεράς ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμο φωτίσας δόξασι. Of Israel say that he is good, for his mercy endures forever. As you were baptized in the Jordan, O Lord, then the worship of the Trinity became manifest, for the voice of the Father bore witness to you, naming you the beloved Son, and the Spirit in the form of a dove confirmed the certainty of the word. For Christ God, who appeared and illumined the world, glory to you. Υπά των δίκων σαωρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, εν Ιορδάνη βαπτιζομένος σου, Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, ο καργενήτωρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητών σε Υιόν ονομάζουσα, και το Πνεύμα εν ήδη περιστεράς ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές. Ο επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξασι. Σοφία όρθη, δεύτε προσκυνήσομεν και προσφέσομεν Χριστό. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάσε νεκρών, ψάλλοντας
mercy. Alleluia. When the angelic powers appeared at your tomb, the soldiers guarding it feared and became as dead. And standing by your sepulchre was Mary, who was seeking your immaculate body, unassailed by Hades. You divested it of its spoils. Then you met the Virgin, you granted life. O Lord, risen from the dead, glory to you. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκυνησής, του γαγεννητόρος η φωνή προς εμαρτυρήσει, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμον φώτισας δόξα Συ. Νήμη δικαίουμε τεν κομίων, Συ δε αρκέσι μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείχθης γαρόντος και προφήτων σεβασμιότερος, ότι και εν ρήθρις βαπτίσεμ, κατηξιώθη των κηρυττωμένων, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μεγά έλεο. Εν τη υπομονή σου εκτίσω το μισθό σου, Πατερόσιε, τες προσευχές αδιαλείπτος εγκαρτερίσας, τους φτωχούς αγαπήσεις και τούτης επαρκές σας, αλλά πρέσβευε Χριστό το Θεό, Ιωάννη ελεήμων μακάριε, σωθήνε τα ψυχασίμω. Βαρβάρα την Αγία τιμήσωμεν, εχθρούγαρτας παγίδας συνέτριψε, και ως τρουθείον ερίστη εξ αυτών, βοηθεία και όπλο του Σταυρού υπάνσεμνος. Την σπουδήν σου την κλίση καταλληλών, εργασαμέν υφέρον ημέ, την ομώνυμον σου πίστην εις κατοικίαν και κλήρωσε, Παρασκευή αθληφόρε, όθεν προχέ εις ιαματά και πρεσβεύεις υπέρ των ψυχών ημών. Αυστραλίας προστά την φρουρών δε άγρυπνων και του αθώνος όρος στήλων αήφωτων, ανυμνήσωμεν πιστή, Θείων Παϊσίων, εξετούμενοι αυτού, τας πρεσβείας προς Θεόν, κραυγάζοντες ομοφρόνος, Ριού ο Πάτερ Παντίων, των τοξευμάτων του Αλάστορος. Παραμύθιον θείων και προπύργιον ασιστών, την σεπτή σου εικόνα Θεοτό και κεκτήμεθα, εκ ταύτης γαρ παρέχεις μυστικός, ημίν παραμυθίαν και ισχύ, της εν πίστη εκβώσεις ή εκ ψυχής, παραμυθία δεσπίνα, δόξα της θαυμασίης σου άγνη, δόξα της η Χριστότητη, δόξα την προσήμας παραμυθία χράντε. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύς η κατά βαρβάρων δωρούμενος, και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλου σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχωρήσω,
ουδείς γαράν αμάρτητος, ημισή ο δυνάμενος, και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Επεφάνη σήμερον οικουμένη, και το φως σου Κύριε εσύ μειώθη εφημάς, εν επιγνώση υμνούντασε ήλθες εφάνη. Ο φως το απρόσιτο. Κυρίου δεηθώμε. Κύριε λέησο. Τι Άγιος ή ο Θεός ημών. Κι εσύ την δόξα να αναπέμπομε. Του Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ. Και εις τους αιώνας. Τον αιώνο. Αμήν. Όσεις Χριστόν εβαπτιστείτε, Χριστόν ενεδίσαστε. Όσεις Χριστόν ευαπτιστείτε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αλληλούια. Εις Χριστόν ευαπτιστείτε, Χριστόν ενεδίσαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Εν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν ενεδίσαστε. Αλληλούια. Ευαπτιστείτε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ευφρανθήσετε δίκαιος εν Κυρίω. Πρόσκομεν. Εισάκουσον ο Θεός της φωνής μου. Σοφία. Πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Εν τες ημέρες εκείνες εγένετο εν τον Απολό. Είναι εν Κορίνθο Παύλων διελθόντα τα ανωτερικά μέρη ελθύνης Έφεσον.
και ευρών μαθητάς Τίνας είπε προς αυτούς, «Η Πνεύμα Άγιον ελάβετε πιστεύσαντες», είδε είπον προς αυτόν, «Αλλού δε η Πνεύμα Άγιον εστί οικούσαμεν». Είπε τε προς αυτούς, «Ίστι ούνε βαπτίστητε, είδε είπον εις το Ιωάννο βάπτισμα». Είπε δε Παύλος, «Ιωάννης μενε βάπτισε βάπτισμα μετανοίας, του λαό λέγον εις τον ερχόμενον, μετ' αυτόν ή να πιστεύσουσι, τούτε στην εις τον Ιησούν Χριστόν. Ακούσαντες δε βαπτίστησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού, και επιθέντος αυτήν του Παύλου τας χείρας ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, ελάλουντε γλώσσες και προεφύτευον. Ήσαν δε οι πάντες άνδρες όσοι δεκαδίων, εις ελθόν δε εις την συναγωγήν επιρρησιάζετον επί μήνας τρεις διαλεγόμενος. Και πείθον τα πέρι της Βασιλείας του Θεού. The righteous man shall be glad in the Lord. Let us attend. Hear my voice, O God. Wisdom. The reading is from the Acts of the Apostles. Let us be attentive. In those days, while Apollos was at Corinth, Paul passed through the upper country and came to Ephesus. There he found some disciples, and he said to them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" And they said, "No, we have never even heard that there is a Holy Spirit." And he said, "Into what then were you baptized?" They said, "Into John's baptism." And Paul said, "John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who was to come after him, that is Jesus." On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Spirit came on them, and they spoke with tongues and prophesied. There were about 12 of them in all, and he entered the synagogue, and for 3 months spoke boldly, arguing and pleading about the kingdom of God. Peace be with you, the readers. Alleluia, alleluia, alleluia. Sophia, orthi, ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, είδε ο αμνός του Θεού αέρον την αμαρτίαν του κόσμου, ούτως έστιν περίου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ ως εμπροσθέν μου γέγονεν, ότι πρώτος μου είναι καγώ ουκίδιν αυτόν, αλλή να φανερωθεί το Ισραήλ διά τούτο ήλθον εγώ εν το είδα τη βαπτίζω. Και μαρτύρησεν Ιωάννης λέγον, ότι τεθέαμε το πνεύμα καταβαίνον ως περιστερά μου, εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν, καγώ ουκίδιν αυτόν, αλλοπέμψας με βαπτίζειν εν είδατην, εκείνος μη είπε, εφώναν ήδη στο πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως έστιν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίων, καγώ εώρακα και με μαρτύρικα, ότι ούτως έστιν ο Υιός του Θεού. The reading is from the Gospel according to St. John. Let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. At that time, John saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. This is he of whom I said, 'After me comes a man who ranks before me, for he was brought before me.' I myself did not know him, but for this I came baptizing with water, that he might be revealed to with water to Israel. And John bore witness, I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him. I myself did not know him, but he who sent me to baptize with water said to me, 'He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes you with the Holy Spirit.'
And I have seen and bore witness that this is the Son of God. Doxasi, Kyrie. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, τη λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, Κύριε ελέησον, σοφία πάλιν και πολλά και σε προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί τη δέησιν ημών, καθαρίσες ημών τας ψυχάς και τα σώματα, από παντούς μολυσμούς αρκός και πνεύματος και δόηση μήναν ένοχον και ακατάκριτον την παράστηση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη σημείν προκοπίων βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύου σύν σε ανενόχους μου και κατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνων. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, Σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, δυσάξιος των συνδεδεμένων της αρχικής επιθυμίας και ενώπιον, Ανες Oh,
του Αγίου Ανανάστηση.
και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember all of you and all pious and orthodox Christians in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Ημών το Κυρίο, Κύριε ελέησον, υπέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, υπέρ Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κύριε ελέησον. That this whole day may be perfect, holy, peaceful and sinless, let us ask of the Lord for an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies. Let us ask of the Lord for pardon and forgiveness of our sins and offenses. Let us ask of the Lord for that which is good and beneficial to our souls. And for peace in the world, let us ask of the Lord, that we may complete the remainder of our life in peace and repentance. Let us ask of the Lord, that the end of our life may be Christian, painless, unashamed and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ. Let us ask of the Lord. Commemorating our all-holy, pure, most blessed, glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Lord God Almighty, who alone are holy and accept the sacrifice of praise from those who call upon you with all their heart, receive also the prayer of us sinners and bring it to your holy altar, and enable us to offer you gifts and spiritual sacrifices on behalf of our sins and the failings of the people, and make us worthy to find favor before you, so that our sacrifice may be acceptable to you, and the good spirit of your grace may dwell on us and on these gifts presented and on all your people. Δια των εκτιρμών του μονογένου σου Υιού, μεθου ευλογητός η
συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματι σου. Αγαπήσομεν αλλήλους, ίνα εν ομονία ομολογήσομεν. Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα, Τριάδα ομοούσιον και αχωρίστος. Τα στήρας εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις έναν Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιο του Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους, και διάτρι μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπήσαντα, σταυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντες και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human and was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried and rose on the third day according to the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father and will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets, in one holy Catholic and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Στο μεν καλό, στο μεν μεταφόβου, πρόσχομεν την Αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέρει. Ελέον ειρήνης θυσίαν εν εσέον. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Ανώσκομεν τας καρδίας. Έχομεν προς τον Κύριον. Let us give thanks to the Lord. It is proper and right to sing to you, to bless you, to praise you, to give thanks to you, to worship you in every place of your dominion. For you are God, inexpressible, inconceivable, invisible, incomprehensible, ever existing, ever the same, you and your only begotten Son and your Holy Spirit. You brought us from non-being into being, and when we fell, you raised us up again and left nothing undone until you brought us up to heaven. And bestowed on us your kingdom to come. For all these things we give thanks to you and your only begotten Son and your Holy Spirit. And for all the benefits known and unknown, seen and unseen that have been granted to us,
We give thanks to you also for this liturgy which you are pleased to accept from our hands the thousands of archangels and myriads of angels attend you, the cherubim and the seraphim, six-winged, many-eyed, soaring aloft on their wings. Τον επινοικίον υμνών, άδοντα βόντα, και κραγώτα και λέγοντα. Άγιος, 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 Κύριος, Σαββαός, πλήρης ο ουρανός, και η γη της δόξης σου. Ωσανά εν της ύψης της, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου. Ωσανά, ο εν της ύψης της. Take, eat, this is my body which is broken for you for the forgiveness of sins. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Likewise, after supper, he took the cup, saying, drink from it, all of you, this is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινωμένων, εις άφεσιν αμαρτιών. Remembering then this commandment of the Savior and all that has been done for us, the cross, the tomb, the resurrection on the third day, the ascent into heaven, the sitting at the right hand, the second and glorious coming again. Thus aek ton Σι προσφέρω μεν κατά πάντα και δια πάντα. Σε υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σι ευχαριστούμεν Κύριε και Δεόμεθά σου Θεός ημών. Έτι προσφερομέν σε τη λογική ταύτη και νέμον του λατρεία και παρακαλούμεν σε και δεόμεθα και οικετεύομεν κατάπεψον το πνεύμα της σου του Αγίου Εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Ο Θεός ηλάς τη τιμή το μαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάς τη τιμή το μαρτωλό και λεϊσόν με. Ο Θεός ηλάς τη τιμή το μαρτωλό και λεϊσόν με. Και πίσον το μενάρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτήριο του το τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της σου του Αγίου. Αμήν. 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 Ώστε γενέστε της μεταλαμβάνωσης της νύψης ψυχής εις άφεση των αμαρτιών εις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος εις βασιλείας ουρανό πλήρωμα εις παρησία την προσέμι εις κρίμα εις κατάκριμα έτη προσφερομέν σε τη λογική ταύτη λατρήν υπέρ των εν πίστη αναπαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, Ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου. Εμπίστετε τη λεωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Μεγάλην ψυχή ημού, την λύπη
γιατρός αμέν, ημάς εκ της καταράς, ότον υπερνούν του τόκου σου θαυμάτων, νύμφη Πανάγνε, μήτερ ευλογημένη, δυστυχώντες παντελούς ότι πριάς επαξιόν κρότουμε νοσεύες, γιατί δώρον φέροντες ύμνον ευχαριστή. Εισμενίστητη Κύριε του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίων, χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σώων εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγο της εις αληθείας. For those who meet with us as in mind and all men and all women, and grant that with one mouth and one heart we may glorify and praise your all honored and majestic name, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. And the mercies of our great God and Savior, Jesus Christ, will be with you all. And with your spirit. Having commemorated all the saints again and again in peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. That our loving God, who has received them on his holy, heavenly, and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. To you we entrust our whole life and hope, loving Master. Then we ask and entreat and implore you make us worthy to partake of your heavenly and awesome mysteries at this holy and spiritual table with a pure conscience, for the forgiveness of sins, for pardon of offenses, for communion with the Holy Spirit, for inheritance of the kingdom of heaven, for boldness before you, not for judgment or condemnation. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα μετά παρησίας ακατακρίτους τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισεν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom and the power and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Peace be with you all. And with your spirit. Let us bow our heads to the Lord. To you, our Lord. Χάριτι και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθουευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων. God be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. God be merciful to me, a sinner, and have mercy on me. God be merciful to me, a sinner, and have mercy on me.
Προσκομέν τα Άγια της Αγής εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Είστε δίκαιος, αλληλούια. Πανέφημε πρόδρομε Χριστού, βαπτίστα Θεολήπτε, σεύσεβος μακαρίζοντες Χριστόν δοξάζομε τον εν Ιορδάνη κλείνοντα την κάρανση και φύση των βρωτών Αγιάσαντα αυτόν ουν πρέσβευε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μέγα έπλεος. Baptist and forerunner of Christ, God inspired and praised by all, we call you blessed, and so do we. We are glorifying Christ, who in River Jordan bowed his holy head to you and sanctified the nature of humankind. Now pray to him for us and entreat him that surpassing peace and great mercy be upon our souls bestowed. Ipsothem prosevlepsa sophem Ιωάννη προδρόμε Πατρός την δόξαν την αρήτων Υιόν εν υδάτη και το πνεύμα είδες απελθόνος πελεία καθαίρων και φωτίζων τα πέρατα διό τριάδωσε πίστη πόλων αναμελπώντες σου τιμώμεν την Θείαν Πανηγύριν. O wise John the forerunner of Christ, you beheld the Father's ineffable glory from heaven, and you saw his Holy
Son standing in the water, and the Spirit as a dove, which came upon him and which does purify and sanctify the world. Thus a mystic of the Trinity we extol you and honor your sacred feast. Rostisti acharitim Christo Βαπτίστα και προδρόμε σι των αμνών ημίν εδείξας των κόσμων ερώντα αμαρτίας πάσας και αυτό προσυρμόσας δια δα μαθητών χαίρον σήμερον ον καθηκέτευε δωρηθήνε τες ψυχές ημών την ειρήνη και το μεγαέ. By Christ's grace divine you were made strong, forerunner and Baptist John. And thus you showed us the Lamb of God, who takes away the sins of the world, and back then on this day you joyfully did send those two disciples to follow him. Now pray to him for us and entreat him that surpassing peace and great mercy be upon our souls bestowed. His mnemos inon eonion este. Και καυχάστε πάντες η ευθύ στην καρδία. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δι. Αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής εις μνημόσυνον αιώνιον έστε.
ψυχή εν χερήθη Θεό και ομοιάψετε αυτόν βάσανος. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δικαίως. Πήρασαν αυτούν και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε ευτήριον δε δοκίμασαν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δι Κύριου επί δικαίως και ότα αυτού εις δέησιν αυτόν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δι έκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκ πασών των θλίψεων αυτών περίσα το αυτούς. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε των δικαίων και εκπασών αυτών, ρίσετε αυτούς ο Κύριος. Μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος, αλληλούια. Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, faith and love, draw near. Δείπνου σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε ου μη γάρτης εκκρίσου των μυστήριων υπό ου φίλοι μας ειδώσω καθαπέρω Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει
Νίσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου, of your mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker. For I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas. But as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom. Is me more sin on των δικαίων και εκ πασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Εις μνημόσυνον εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν εκλεκτής αυτού. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δι. Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δι. Ανθείτε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καθάστε πάντες η ευθύ στην καρδία. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δί. Εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος,
πάντα τα θελήματα αυτού εν αυτής. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαι αιώς. Αλληλούια. Ψυχέν εν χειρί Θεό και ουμι άψητε αυτό βασανός. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε σεν αυτούς και νεύρεν αυτούς, αξίουσε αυτού. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε. Πήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς, αξίουσε αυτού. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε χρυσόν εν χωνευτήριο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσία προσεδέξατο αυτούς. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίως και ο ταυτού εις θέησιν αυτόν. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε σαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσεν αυτόν και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιοι.
Σώσον ο Θεός του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα και το Πνεύμα εν είδη περιστεράς ευεβαίου του Λόγου το ασφαλές ο Επιφανής Χριστέ ο Θεός και τον κόσμον φώτισας δόξαση. Πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Λέραμε αυτοί Θεό, with your praise, O Lord, that we may sing of your glory, for you have made us worthy to partake of your holy, divine, immortal, and life-giving mysteries. Keep us in your holiness, that all the day we may meditate upon your righteousness. Alleluia, alleluia, alleluia. Attend, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, life-giving, awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God. To you, O Lord. For you are our sanctification, and to you we offer glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen.
Let us go forth in peace in the name of the Lord. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Holy Father, give the blessing. Ο ευλογόντους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζοντους επί σύ πεπιθώτας, σώσω το λαόν σου και ευλόγησω την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντες στην ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτός είναι τη δόξα σου, τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπηση μας τους, ελπίζοντας επί σέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσιν, τις άρχοσιν ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάν δώρημαν τέλειον, άνωθεν εστίν καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και σύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν ειν το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Μνήμη δικαίου. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων, σι δε αρκέσι η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε, ανεδείκτης γαρόντος και προφητών σεβασμιότερος, ότι και εν ρήτρης βαπτίσε, κατηξιώθη στον κηρυττόμενο, όθεν της αληθείας υπεραθλήσας, χαίρον ευγγελίσω και της ενάδη, Θεόν φανερωθέντα εν σαρκή, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου, και παρέχοντα ημίν το μέγα ελεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσιμην και ελέησον ημάς. Ως μόνος η κτήρμος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Ο πάντα τελεσφορήσας το λόγο σου, Κύριε, και κελέψας τη γη παντουδαπούς, εκφύγην καρπούς εις απόλαυσιν και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασιν τους τρεις παιδες και Δανιήλ των εν Βαβυλώνην αυροδιέωτων λαμπροτέρους αναδείξας. Αυτός πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν της διαφόρης καρπής ευλόγησον, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας αγίασον, ότι εις δόξαν συν και εις τίμην και μνήμην, του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, ου και τη σύναξην αυτήν εορτάζομεν, και ταύτα προετέθησαν παρά των σών δούλων, και εις μνημόσυνον των ενευσεβήν την πίστην τελεοθέντων. Παράσχουδε αγαθέ τη στεύτρε πίσα συν ταύτα, και τη στη μνήμη επιτελούσιν πάντα τα προσωτηρία αιτήματα και των Ιωνίους αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείς της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, που την σύναξην επιτελούμε και πάντων σου των Αγίων, ότι σύ ευλογών και αγιάζων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και σύ τη δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, the memory of the justice observe with hymns of praise, for your sufferings the testimony of the Lord our forerunner. You have proved to be truly more venerable than the prophets, since you were granted to baptize in the river the one whom they proclaim. Therefore, for the truth you had contested, rejoicing to those in Hades, you preached the gospel that God was manifested in the flesh,
and takes away the sin of the world, and grants to us the great mercy. After having celebrated yesterday the great feast of the Theophany, brothers and sisters, which, just so that we can understand, is one of the greatest of the feasts in our church, yesterday for us was like Pascha. And we call this feast Theophany because it is exactly what the name says, the revelation of God. Theophania means the revelation of God. It is God who revealed himself to us, the way that we worship him to be as Orthodox Christians. In other words, as Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. 12 days ago, brothers and sisters, we celebrated Christ being born as an infant child in a manger. And yesterday, we celebrated him now as a fully 30-year-old mature adult who had gone down to the River Jordan to be baptized by the hand of Saint John the Baptist and forerunner. Saint John is known as the Baptist because he was a baptizer. Many people would go to him down at the River Jordan, and there to him they would confess their sins, and after they would confess their sins, he would baptize them in the water, which would be a cleansing, a purification, not only physically, but spiritually. And he's also known as forerunner because it was written and it was meant to be that he was born and came before Christ and taught the people about the coming of Christ and preparing them for the coming of Jesus Christ. That's why in the Gospels, the very first words that we hear coming out of the mouth of Saint John the Baptist and forerunner is, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." The kingdom of heaven, in other words, not only is approaching, but has come. And after the Holy Trinity, we honor Our Lady the Theotokos, the second person after the Holy Trinity, the Mother of God. And after the Mother of God, the one who has precedence is Saint John the Baptist and forerunner. And that's why we always see him standing next to the icon of Christ. On the iconostasis, we have Christ. On my on your right and on your left, you have the Mother of God. And on Christ's right, on left, we have Saint John the Baptist and forerunner. Because he was the last of the prophets of the Old Testament. Not the last prophet, but the last of the prophets of the Old Testament that prepared the people for the coming of Jesus Christ. In the Old Testament, for thousands of years before the birth of Jesus Christ, there were men and women who had prophesied about the coming of Jesus, so that the people could be prepared, so that they knew what to expect, so that when Jesus came, they knew to receive him as the Savior of the world. And it is said that for 500 years before the birth of Jesus Christ, there were no prophets at all. There was absolute silence, and the people just waited. They waited, and some of them even doubted that if Christ would actually come, if it was true what the apostle, what the prophets had spoken about the coming of this Messiah, of this Savior that would come and redeem them. And for 500 years, there was absolute silence because the faith of the people had weakened, had become very weak. And the sins of humanity had grown immensely. And so it is said that when Jesus chose to be born, he was born at a time where humanity had fallen to its lowest point in sin.
There was no worse sins that humanity could had fallen into than at the time where Jesus chose to be born. And just before him, Saint John the Baptist was born. To be precise, exactly 6 months before the birth of Christ, Saint John the Baptist was to be, was born by Elizabeth. Elizabeth and Mary, Our Lady the Theotokos, were first cousins, which made Jesus and Saint John the Baptist second cousins. And so Saint John the Baptist and forerunner and prophet didn't live like everyone else. He was someone who, as the scripture tells us, never drank any alcohol. He lived out in the desert, in the Jordan desert. He didn't wear the clothes that people wore at the time, but he wore a cloak which was made out of camel's hair and had a leather belt around him. And it said, in that desert, he ate locusts and wild honey. That's what he ate. So besides being the forerunner, besides being the Baptist, besides being a prophet, besides being a messenger, so an angel, we call him in the flesh, and a lot of the icons actually depict Saint John the Baptist with wings on. Not that he was an angel, but that his ministry was that of an angel. In other words, to be a messenger to the people. So besides being the messenger, he was also one of the very first ascetics of the church. Ascetics are the people that we know that are part of the church, part of us, but have left the world. They have left for monasteries, they've become monks, they've become nuns, they've left out for deserts and lonely places where they don't come in contact with civilization, where they don't live amongst civilization. They live by themselves. And up until this day, we as Orthodox Christians still practice that. There are people who are monks, who are nuns, who have never gotten married, who don't have families, or some of them who may have had families, but over time, because they've grown or they've become widowed, have left and devoted themselves entirely to God, sacrificing the desires of their own flesh so that they could live entirely focused on God and be centered around Him. And Saint John the Baptist was one of the very first of the ascetics, and that's why monks and nuns have a very big reverence to Saint John the Baptist. But apart from that, we as Orthodox Christians revere him greatly, as I said, being the second after the Theotokos, in reverence after the Holy Trinity. Many of us bear his name. A lot of you are called Ioannis, John, or Ioanna, Joanne, and celebrate their feast day today. And that's because we have such a high honor of Saint John the Baptist for what he did. And apart from having to come before Christ and be born before Christ so that he could teach the people about the coming of Christ, he also had to die before Christ. And the reason why he had to die before Christ was to go to the place where all the dead went before the resurrection of Christ, because paradise had not yet been opened, and that was Hades. And as we know, Saint John the Baptist was beheaded. He was beheaded upon the request of Herodias, the wife, or the illegitimate wife, of the Emperor Herod. And because Saint John the Baptist scolded her for having left her legitimate husband, Philip, who was the brother of Emperor Herodias, and married Herodias, and said, "You are living in sin." From that day onwards, she did not want Saint John the Baptist to preach the preaching of repentance, and ordered him to be imprisoned. And one day at Herod's birthday,
Herodias' daughter Salome danced for him. And it was a very provocative sexual dance, it is said. And he was so overcome by his desires and by his lusts that he said to Salome, "Give me or tell me what you want. Anything, even if you ask for half of my kingdom, I will give it to you." See, he had become so overcome by his fleshly desires. And Salome went to her mother Herodias and says, "What shall I ask from him?" And Herodias says, "Ask for the head of Saint John the Baptist on a silver platter." And she went, and that's what she asked for. "I want," she said, "on a silver platter to give me the head of Saint John the Baptist." And Herod was upset, disappointed by this request, because he knew Saint John to be a righteous man and he feared him. But because he had promised these things in front of all his guests as well, he ordered that he be beheaded. And so the guard went down to the prison, beheading Saint John the Baptist in order, in other words, to silence his preaching, and gave the girl on a silver platter his head. And the girl went to Herodias, her mother, and passed the head to her mother so that she could be satisfied. Today, brothers and sisters, the preaching of Saint John the Baptist is very valid, if anything, more than ever, because we have voices such as Saint John the Baptist, which are an echo from generation to generation, telling us to repent, to change our ways, because the kingdom of heaven has come. Christ is promising us the kingdom of heaven. But in order to receive the kingdom of heaven, we must become inheritors of that kingdom. When you receive an inheritance, who do you receive it from? You receive it from your family, from your father or mother, from your parents. Why? Because you belong to them. And so whatever is theirs, they want to give to you as an inheritance. And so this is exactly the same thing with God the Father. God the Father, or rather the Holy Trinity, dwells in its kingdom. And the kingdom belongs to the Holy Trinity. But he wants to share that with his children, which is us, because we are a part of him. We are baptized in the name of the Holy Trinity, and we are sealed by the Holy Spirit. But there's that voice that's saying, repent, change your ways. In other words, start to live as if you are a child of Christ. How many times did you hear as a child, when you misbehaved, when you're doing things rebellious, and your mother or your father would look at you and say to you, "I wonder where you took from. I never raised you like this. I never taught you to behave like this. Why are you acting this way? Why are you rebelling? I didn't teach you these things." And why? Because what we were doing was so contrary to what our parents had raised us and taught us to do and to be like. And so many times we live in this world as if we have nothing to do with not our biological parents, but our spiritual family and our spiritual father, which is God, and our mother, which is the Theotokos. And we do everything which is contrary to the spiritual laws, and we behave as if we are not children of God. And that's why in the scriptures, Christ does not call everyone a child of God. He actually turns to those who refuse to repent and listen to his preaching, and he calls them children of the devil, of Satan. "You are not mine. You are not part of me. Because if you were, you have received my word." And so there is the voice of Saint John the Baptist, which is echoing from generation to generation, for us to repent, especially in these times where we have been so consumed by the spirit of secularism.
and that even secular law has accepted that which is contrary to the laws of nature and to the spiritual laws. And so there is a lot for us to repent. There is a lot of reasons for us to ask for the mercy of Christ and say, Lord Jesus Christ, have mercy on me, a sinner. And Lord Jesus Christ, have mercy on your world. Lord Jesus Christ, have mercy on those who rule and govern these lands, this country, because they need enlightenment as well, so that we can live a peaceful life. But when I say peaceful, I mean peace which comes between us and God. And then there are the other voices, which are the voices of Herodias, which cannot stand to hear the voice of John the Baptist asking us to repent, which cannot stand to hear that we are at fault and we have many sins that we must cleanse ourselves from and that we must turn away from. And we want to silence that voice. There are many Herodiases which want to silence that voice, which want to downgrade virtue and exalt and praise and glorify sin. And so this is what's happened. Now, someone who lives a virtuous life is considered someone who is out of their mind, who is insane, and someone who lives as a sinful person in sin is glorified, is exalted, and is idolized by society as someone as if they are heroic. Take a woman these days, or even a man, a teenage person, and someone who is trying to preserve themselves, their purity, their virginity. And when people find out that this person is trying to preserve their bodies, what does the world think? That there's something wrong with this person. And yet, we look at the Mother of God, who was pure in mind, in body, and in spirit, and we glorify her and exalt her as one of the greatest human being and greatest example for us. Today, we laugh at these things. We think that these things are absolute jokes and rubbish and outdated. But the Word of God is never outdated. But the mercy of God continues. And the fact that we still have an opportunity to repent and turn back, the fact that we woke up this morning and were able to glorify God, is God's way of saying, you still have time to repent and become one of my children. In other words, one like me. I pray, brothers and sisters, that the voice of Saint John the Baptizer and forerunner is for us an echo in our hearts, so that our heart can receive the gospel of Jesus Christ. And once that has received the gospel of Jesus Christ, our heart can become the dwelling place of the most holy, glorious, and praised Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, τον Αγίον ο χορός έβρε πηγή της ζωής και θύραν παραδείσου, έβρο καγό την οδοντία της μετανοίας, το απολωλός προβατών εγώ ημιν, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are You, O Lord, teach me Your judgments. Of old You created me from nothing, and honored me with Your divine image. But when I disobeyed Your commandment, Lord, You returned me to the earth from which I was taken.
Lead me back again to your likeness and renew my original beauty. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρων πτεσμάτων, εκτήρησον τόσο πλάσμα δέσποτα, και καθαρίσον τσίευς πλαχνία, και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιον πολίτην με. Λογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτούς εν παραδείσον, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάψουσιν ως φωστήρες, τους και κοιμημένους δούλους σου ανάπαυσον παρορών αυτών πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς υμνήσομεν βόντες, Άγιος Υιό Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείο Πνεύμα, φώτισον ημάς πιστοί λατρεύοντας, και του αιωνίου πύρος εξάρπασο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσαι μνή, Θεόν σαρκιτεκούσα εις πάντων σωτηρίαν. Δεις γένος των ανθρώπων εύρατο την σωτηρίαν, δια σου εύρημεν παράδεισον, Θεότο και αγνή ευλογημένη. Alleluia, 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 glory to you, our God. Alleluia, alleluia, doxa si o Theos. Alleluia, 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 doxa si o Theos. With the saints grant rest, O Christ, to the soul of your servant, where there is no pain, no sorrow, no sighing, but life unending. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Φυλάτων αυτήν εις την μακαρία ζωήν την πάραση, φιλάνθρωπε. In your repose, O Lord, where all your saints find rest, give rest to the souls of your servants, for you only are immortal. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εσύ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδυνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχήν του δούλου σου σώτερ ανάπαυσον. Και στους αιώνας των αιώνων να μην, η μόνη αγνή και αχρόντος παρθένος, η θεόν αφράστος κοιμήσασα, πρέσβευε του ελεηθήνε την ψυχή του δούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεωμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δόμεθα υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Δημητρίου, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό πάμπλη μέλημα εκούσιονται και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, εν θα οι δίκαιοι αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών, και άφεσιν τον αυτό αμαρτιών παρά Χριστό του αθανάτου, Βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Παράσχου, Κύριε. Let us pray to the Lord, Lord have mercy. O God of spirits and of all flesh, who has trampled down death, destroyed the devil, and given life to your world, give rest, Lord, to the souls of your soul of your servant Dimitrios, who has fallen asleep in a place of light, in a place of peace, in a place of joy, where there is no pain, sorrow, or suffering. Gracious and merciful God, forgive every sin committed by him, whether in word, deed, or thought. For there is no one who lives and does not sin. You alone are without sin, your righteousness is eternal, and your word is the truth. For you are the resurrection, the life, and the repose of your departed servant, Dimitrios, who has fallen asleep, O Christ, our God, and to you we offer glory, with your eternal Father, and your all-holy, good, and life-giving Spirit, now and ever into the ages of ages. Amen. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών, may your memory live forever, however memorable and worthy of blessedness, brother. Αιωνία σου μνήμη αξιωμακάριστε και αείμνηστε αδελφέ ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτή.
αυτού η μνήμη. Eternal be the memory. Eternal be the memory. Eternal be his memory. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη αυτού. Του Κυρίου δεηθώμε. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ω εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεπουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, ού και την σύναξην αυτού εορτάζομεν των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, του Χρυσοστόμου, ού την Θεία Λειτουργία επετελέσαμεν. Τον ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Της Αγίας Οσίου Παρθενομάρτυρ, του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου, του Αγιορείτου, Εφόρου και Προστάτου, της Αυστραλίας και της Καθημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής, της Αγίας Οσίου Παρθενομάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας και του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. 2 λεπτά την προσοχή σας, απλώς για να σας πω το πρόγραμμα για τους αγιασμούς αυτής της εβδομάδας. Σήμερα, όπως ξέρετε, δεν θα βγούμε στα σπίτια να αγιάσουμε, λόγω του ότι θα πάμε κάτω στο Princess Pia για να ρίξουμε εκεί, να κάνουμε τον αγιασμό των υδάτων και να ρίξουμε το σταυρό στο Pia. So today we won't be blessing homes, but we will be going down to Princess Pia to do the blessings of the waters and the throwing of the cross down at Princess Pia. Tomorrow I will be in Taylor's Lake, so Monday the 8th of January, Taylor's Lakes in Sydenham. Αύριο, τη Δευτέρα, θα είμαι στο Taylor's Lakes και στο Sydenham. On Tuesday, the 9th, so την Τρίτη, θα είμαι στο Delahaye, Kings Park, Auburnvale, Deer Park and Kenlea. On Wednesday, the 10th of January, so την Τετάρτη, θα κάνω το Hillside και το Fraser Rise. On Thursday, the 11th of January, so την 5η, 11 του μηνός, θα πάω στο Taylor's Hill, Burnside, Caroline Springs, Derrimut, Laverton, North and West Sunshine, and Braybrook. On Friday, the 12th of January, so την Παρασκευή, θα είμαι στο Avondale Heights, Williamstown, Truganina, Tarni, Werribee, and Point Cook. On Saturday the 13th of January, so το Σάββατο, θα είμαι στο Plumpton, Brookfield, Melton, Bacchus Marsh, Diggers Rest, and Sunbury. And then after that, from the week, whatever houses are outside those districts, I'll be doing from the week following that. Αυτά. Να κάνετε υπομονή, θα προσπαθήσω κι εγώ, να κάνω εγώ κουράγιο, να εύχεστε και να προσεύχεστε, για να έρθω σε όλα τα σπίτια σας. Η Αγία Τριάστια φυλάξει πάντα σημάς. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Και στην Αναστασία.